Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με αναιμία, θρομβοπενίας, πληνομεγαλία και ίνωση στο μυελό. Πρόκειται για ασθενή 71 ετών, ο οποίος παραπέμφθηκε στην αιματολογική κλινική προς διερεύνηση υπόχρωμης μικροκυταρικής αναιμίας και θρομβοπενίας. Αρχικά διαπιστώθηκε αναιμία στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου για χειρουργική αποκατάσταση στένωσης ουρήθρας. Διεγχειρητικά δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά με την χειρητικά εμφάνιζε εμένουσα ορθροραγία. Αντιμετωπίστηκε με σίδηρο από του στόματος, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση. Και στην πορεία ο ασθενής άρχισε να αναφέρει κακουχία, απώλεια σωματικού βάρους, ενώ στην αναιμία του προσθέθηκε θρομβοπενία. Από το ατομικό του αναμνηστικό σημειώνονται οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, αρτηριακή υπέρταση, υπερχολυστερολεμία, υπερουριχαιμία, χειρουργηθέν ανέβρισμα κοιλιακής αορτής και χειρουργική αποκατάσταση στενώματος ουρήθρας. Πρόκειται για πρώην καπνιστή, ο οποίος κατανάλωνε σε καθημερινή βάση περίπου 1 λίτρο κρασί. Από την κλινική εξέταση, εκτός από μικρού βαθμού ψηλαφυτή ύπατος πληνομεγαλία, δεν είχαμε άλλα αξιολόγα ευρήματα. Και από τον εργαστηριακό έλεγχο και συγκεκριμένα τη γενική αίματος, είχαμε μία αιμοσφαιρίνη κοντά στο 9, αναιμία με υπόχρωμους μικροκυταρικούς χαρακτήρες, φυσιολογικά λευκά σε αριθμό και τύπο και αιμοπετάλια κοντά στις 80.000. Από το επίχρησμα αίματος, από την ερυθρά σειρά, είχαμε ανισοκυτάρωση, ποικιλοκυτάρωση, υποχρωμία και δακρυοκύτταρα. Τα αιμοπετάλια ήταν όσα και του αναλυτή. Και από την κοκκιώδη είχαμε τις πλαστικές αλλοιώσεις στα πολυμορφοπύρινα και μικρή αριστερή στροφή. Ο βιοχημικός έλεγχος, από το βιοχημικό έλεγχο διαπιστώθηκε μικρή αύξηση στα χολοστατικά και τη χολερυθρίνη, αύξηση των ολικών λευκομάτων του ορού που αντιστοιχούσε σε διάχυτη υπεργάμμασφαιρινεμία και πολύ υψηλή αιματινική δείκτες. Η αναρρόφηση του μυελού ήταν ξηρά. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει λόγω μεγάλης σύνωσης του μυελού ή λόγω μεγάλης διήθησης από κύτταρα του αιμοποιητικού ιστού ή και ξένα και πιο σπάνια σε περιπτώσεις νέκρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να περιμένουμε την οστομυελική βιοψία για να μας βοηθήσει. Ήρθε το πόρισμα και υπήρχαν ελάχιστα τμήματα αιμοποιητικού μυελού προς μελέτη. Ωστόσο, φάνηκε έντονη ίνωση στο στρώμα, εντός του οποίου αναγνωρίζονταν κύτταρα της μυελικής σειράς, αλλά όχι βλάστες. Η συνολική εικόνα ήταν συνηγορητική μυελοίνωσης. Στο σημείο αυτό έχουμε την πρώτη ερώτηση. Έχουμε την εξής πρόταση. Η ίνωση του μυελού συνοδεύει μόνο αιματολογικά νοσήματα. Είναι σωστή ή λάθος? Ψηφίζετε. Okay. Πολύ σωστά. Πράγματι, το έβριμα της ίνωσης του μυελού έχει μεγάλη διαφορική διάγνωση. Μπορεί να συνοδεύει τόσο αιματολογικά όσο και μη αιματολογικά νοσήματα. Ο κατάλογος είναι μεγάλος. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα μεταστατικά κακοήθη νεοπλάσματα, τα συστηματικά αυτοάνωσα νοσήματα, μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα όπως η ιδιοπαθή θρομβοκυτάρωση και η αληθής πολυκυταρεμία, το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με ίνωση, αλλά και πιο σπάνιες οντότητες, ωστόσο με εξαιρετικά μεγάλη ίνωση στο μυελό, όπως η λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα. Λοιπόν, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ποια είναι η διάγνωση του ασθενούς? Πρώτη επιλογή, πρωτοπαθής μυελοίνωση. Δεύτερη, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με ίνωση. Το 3 είναι μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με ίνωση και κύρωση ύπατος. Το 4, μεταστατικό νεόπλασμα. 5, όλες οι ανωτέρω είναι πιθανές διαγνώσεις. Εδώ ψηφίζετε.
Είναι πολύ καλό το ακροατήριο. Πράγματι, όλες οι παραπάνω ήταν πιθανές διαγνώσεις. Δεν έχουμε κάποια εξέταση ακόμα στα χέρια μας που να τεκμηριώνει κάποια διάγνωση. Πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω τις σκέψεις μας και τις ενέργειές μας. Ωστόσο, αν κανείς συνοψίσει τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα, είναι ένας ασθενής με αναιμία και θρομβοπαινία, έχει συστηματικά συμπτώματα, δακρυοκύτταρα, αριστερή στροφή, υπατοσπληνομεγαλία και ένωση στο μυελό. Ένα νόσημα και το οποίο συνδυάζει όλα αυτά και είχε μεγάλες πιθανότητες να πάσει από αυτό ο ασθενής μας, είναι η πρωτοπαθής μυελοίνωση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε αρχικά διαγνωστικά και με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια της WHO, για να βάλει κανείς τη διάγνωση της πρωτοπαθούς μυελοίνωσης, χρειάζεται να πληρούνται τα 3 κύρια κριτήρια και τουλάχιστον ένα από τα ελάσσονα. Οπότε, με βάση αυτά που βλέπετε, χρειαζόμασταν οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τη μορφολογία του μυελού, να έχουμε αποκλείσει την ύπαρξη άλλου μυελικού νεοπλάσματος και να ψάξουμε για την ύπαρξη των driver, των οδηγών μεταλλάξεων, των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων, που είναι η μετάλλαξη στο JAK2, το CALR και το MPL. Οπότε, προχωρήσαμε σε καινούργια ιστομυελική βιοψία, στείλαμε αυτές τις μεταλλάξεις, τους κλονικούς δείκτες και κάναμε και αξονικές τομογραφίες προς την κατεύθυνση της ύπαρξης κακοήθους νεοπλάσματος. Ο έλεγχος, τα αποτελέσματα, δεν βρήκαμε κανέναν από τους μοριακούς δείκτες που συναντάμε στο 90% των ασθενών με πρωτοπαθή μυελοίνωση, το JAK2, την CALR και την MPL μετάλλαξη, ούτε μετάλλαξη στο BCR-ABL που παραδοσιακά συνοδεύει βασικά την χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Η οστεομυελική βιοψία ήταν μη διαγνωστική για δεύτερη φορά, με ευρήματα όμοια με αυτά της πρώτης, ενώ από την αξονική θώρακος και άνω και κάτω κοιλίας, εκτός από το γνωστό εύρημα της υπατοσπληνομεγαλίας, δεν αναδείχθηκε άλλη παθολογία. Οπότε, απουσία των βασικών μεταλλάξεων, στο σημείο αυτό αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε την κλονική φύση του νοσήματος με ένα πάνελ μεταλλάξεων που συχνά συνοδεύουν την πρωτοπαθή μυελοίνωση, αλλά συναντάμε και σε άλλα μυελικά νεοπλάσματα. Από αυτόν τον περαιτέρω έλεγχο, ανιχνεύθηκε η σημειακή μετάλλαξη D816V στο γονίδιο SEKIT. Στο σημείο αυτό, θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε σε ποιο ή ποια από τα παρακάτω νεοπλάσματα βρίσκουμε μεταλλάξεις στο γονίδιο KIT. Υπατοκυταρικό CA, στρωματική όγκη του γαστρεντερικού, σε μήνωμα, μυελικό νεόπλασμα. Η πέμπτη επιλογή είναι GIST και μυελικό νεόπλασμα και η έκτη GIST σε μήνωμα και μυελικό νεόπλασμα. Ωραία. Εδώ ψηφίζετε. Ωραία, για να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οι περισσότεροι το βρήκατε. Μεταλλάξεις του γονιδίου KIT έχουν περιγραφεί σε διάφορες νεοπλασίες. Στο 80% των στρωματικών όγκων του γαστρεντερικού, 26% στα σεμινώματα και 17% στις οξύες λευχαιμίες και σε μικρότερα ποσοστά στα μελανώματα. Από κακοήθεια σε κακοήθεια έχουμε διαφορετική μετάλλαξη. Δεν ανιχνεύουμε την ίδια μετάλλαξη σε όλες αυτές τις νεοπλασίες. Τώρα, σχετικά με τα αιματολογικά νοσήματα, μεταλλάξεις στο γονίδιο KIT ανεβρίσκονται στη CBF οξύες λευχημίες και στη μαστοκυτάρωση. Και πιο συγκεκριμένα, στο 30% των CBF οξιών λευχαιμιών, που πρόκειται για καλής πρόγνωσης λευχαιμίες και προσδίδουν χειρότερη έκβαση στους ασθενείς.
Και επίσης ανεβρίσκονται οι μεταλλάξεις στο γονίδιο κιτ στο 95% των ασθενών με συστηματική μαστοκυτάρωση και συχνότερα η μετάλλαξη που βρήκαμε στον άρρωστό μας, η σημειακή μετάλλαξη D816V. Πρόκειται για μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του υποδοχέα κιτ, ενός υποδοχέα τυροσινικής κινάσης, ο οποίος είναι σημαντικός για το πολλαπλασιασμό και τις λειτουργίες των μαστοκυτάρων. Παρουσία της μετάλλαξης, ο υποδοχέας γίνεται ανεξάρτητος, μπορεί και αυτοφωσφοριλιώνεται, χωρίς να έχει προσδεθεί σε αυτόν ο συνδέτης του. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των μαστοκυτάρων και καρκινογένεση. Θεωρώντας λοιπόν πολύ πιθανό πλέον ο ασθενής να έχει συστηματική μαστοκυτάρωση και όχι πρωτοπαθή μυελοήνωση, στείλαμε μία τριπτάση ορού και προχωρήσαμε σε καινούργια οστεομυελική βιοψία, ευαισθητοποιώντας και τους παθολογοανατόμους τη χρονική αυτή στιγμή, καθώς η διάγνωση της συστηματικής μαστοκυτάρωσης είναι σπάνια και θα πρέπει κανείς να είναι αρκετά υποψιασμένος ώστε να αναζητήσει, να ψάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα. Η τριπτάση του ορού είχε παθολογική τιμή, φυσιολογικά είναι μέχρι 20, και από την οστεομυελική βιοψία φάνηκαν πολυαστιακές αθροίσεις μαστοκυτάρων που συνέκρυβαν το CD117 και το CD25. Το CD25 είναι ένας δείκτης που εκφράζουν μόνο τα παθολογικά μαστοκύτταρα. Οπότε, ο ασθενής μας πληρούσε τα κριτήρια για τη διάγνωση της συστηματικής μαστοκυτάρωσης. Απαιτείται το μείζον κριτήριο, πολυαιστιακά πυκνά διηθήματα μαστοκυτάρων σε οστική βιοψία ή άλλο εξοδερματικό όργανο και τουλάχιστον ένα από τα ελάσσονα ή παρουσία τριών από τα ελάσσονα κριτήρια. Ακόμα παραπέρα, ταξινομήθηκε ως πάσχον από επιθετική συστηματική μαστοκυτάρωση, μία από τις προχωρημένες μορφές της νόσου. Το επόμενο βήμα ήταν να κάνουμε ένα σπινθυρογράφημα οστών και ενδοσκοπικό έλεγχο ανώτερου και κατώτερου πεπτικού με ταυτόχρονη λήψη βιοψιών για να αξιολογήσουμε πιθανή προσβολή αυτών των οργάνων από τη μαστοκυτάρωση. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός. Και φτάσαμε στο σημείο που είχε μπει η διάγνωση της μαστοκυτάρωσης μέσα από αυτή την δύσκολη πορεία και ο ασθενής έπρεπε να πάρει θεραπεία. Ωστόσο, φάνηκε ότι είχαμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμα, καθώς ο ασθενής εμφάνιζε προοδευτική αύξηση του σωματικού του βάρους και της περιμέτρου της κοιλιάς, είχε μετακινούμενη αμβλύτητα επικρουστικά, μικρή επιδείνωση στα χολοστατικά ένζημα και ένας υπέρηχος κοιλίας ήρθε να επιβεβαιώσει το κλινικό έβριμα της ασκητικής συλλογής. Ο ιολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός για υπατήτιδα Β, υπατήτιδα Σ ή άλλους υπατοτρόπους ιούς, με συγχωρείτε. Προχωρήσαμε σε παρακέντηση της συλλογής. Το υγρό είχε λεμφοκυταρικό τύπο και ο ασθενής είχε ασκήτη σχετιζόμενο με πηλαία υπέρταση. Πήραμε ένα κυταροφυγοκέντρημα, το είδαμε στο μικροσκόπιο, δεν βρήκαμε μαστοκύτταρα. Όπως επίσης δεν ανεβρέθησαν μαστοκύτταρα και από τον ανοσοφαινότυπο. Έπρεπε λοιπόν να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Αν η ασκητική συλλογή του ασθενούς ήταν στο πλαίσιο της συστηματικής μαστοκυτάρωσης ή αν είχε πηλαία υπέρταση άλλης αιτιολογίας. Ποιο είναι το επόμενο διαγνωστικό βήμα σε αυτή τη φάση? Να κάνουμε μια καινούργια αξονική άνω και κάτω κοιλίας, να στείλουμε καρκινικούς δείκτες, να κάνουμε μια ελαστογραφία ύπατος ή να κάνουμε μια βιοψία ύπατος. Αστέρια. Λοιπόν, αυτό αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, ειδικά μετά από ότι είχε περάσει αυτός ο άρρωστος. Προηγουμένως κάναμε και ένα τρίπλεξ πλυνοπηλαίου άξονα για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο πιθανής θρόμβωσης
εκεί πέρα. Λοιπόν, και ήρθε και η βιοψία στα χέρια μας. Υπήρχε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του παρενχήματος και διάταση των κολποειδών. Ο παθολογανατόμος κατέληγε ότι ο ασθενής αυτός έχει χρόνια υπατήτιδα με διαβάθμιση φλεγμονής 8 και σταδίου ίνωσης βαθμού 3. Και ανάμεσα μέσα σε όλη αυτή την παθολογία υπήρχε και εστιακή διήθηση, αν και μικρή, από τον πληθυσμό της μαστοκυτάρωσης. Οπότε καταλήξαμε ότι ο ασθενής μας έχει μια χρόνια υπατήτιδα, πιθανότατα αλκοολικής αιτιολογίας, που απορριθμίστηκε από την επιθετική συστηματική μαστοκυτάρωση. Έγινε σύσταση για διακοπή του αλκοόλ και εισήχθη για να ξεκινήσει θεραπεία με κλαντριμπίνη. Συνολικά έλαβε 6 κύκλους θεραπείας. Η ασκητική συλλογή αντιμετωπίστηκε με διουρητικά και παρακεντήσεις. Υποχώρησε μετά τον πρώτο κύκλο. Η πορεία του γενικά ήταν ανεπίπλεκτη. Εμφάνισε βασικά κυρίως μυελοτοξικότητα που ήταν αναμενόμενη από τη θεραπεία που πήρε. Και αφού ολοκλήρωσε και τους 6 κύκλους, η τιμή της τριπτάσης επέστρεψε στις φυσιολογικές τιμές, αλλά παρέμενε θρομβοπενία. Θρομβοπενία που δεν δημιούργησε προβλήματα και σταδιακά αποκαταστάθηκε. Δεν μπορέσαμε να την εξηγήσουμε ποτέ ακριβώς. Πιθανότατα να ήταν παραταταμένη τοξικότητα ή κάτι άλλο. Και ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο ασθενής βρίσκεται σε ύφεση και έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα και τις συνήθειές του. Λοιπόν, σας παρουσιάσαμε αυτό το ενδιαφέρον περιστατικό, αυτό το τρίκι περιστατικό, για να σας γνωρίσουμε, να σας συστήσουμε με τη συστηματική μαστοκυτάρωση, που μπορεί να είναι ένα σπάνιο νόσημα, ωστόσο είναι μεγάλος μήμος και μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα από όλα τα συστήματα. Όλα αυτά προκαλούνται από την αποκοκκίωση των μαστοκυτάρων και την απελευθέρωση μεσολαβητών στην κυκλοφορία. Μπορεί να έχει από ήπιες έως και δραματικές εκδηλώσεις. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, καθώς θα ακολουθήσει ομιλία από την κυρία Παγών, που θα σας τα εξηγήσει όλα μετά. Και θέλω να σας μείνω ότι απαιτεί υψηλού βαθμού υποψία, κυρίως από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, γιατί ακριβώς είναι ένα σπάνιο νόσημα και η διάγνωσή του καθυστερεί. Χρειάζεται, βοηθάει πολύ η καλή συνεργασία με τους παθολογοανατόμους και πρέπει κανείς να επιμένει για να τεκμηριωθεί η διάγνωση. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία, ήταν δάχτυλό σου. Ήταν δάχτυλό δικό σου αυτό. Ορίστε. Ήταν δικό σου δάχτυλό αυτό. Μακριά από την κυρία Παγώνη τέτοια. Τέλος πάντων, μήπως υπάρχει ερώτηση από το ακροατήριο. Να ρωτήσω κάτι. Ο άνθρωπος στην αρχή ήταν εγγυημένο. Έκανε την τρόφιμη της ουρήθρας. Εσύ σε ένα διάστημα περίπου 3 μηνών. Κάποια ακόμη ερώτηση υπάρχει? Είναι πολύ καλό το ακροατήριο. Κυρία Ραπίδου, να σας ρωτήσω εγώ κάτι, αν μπορείτε. Αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίστηκε πριν από λίγα χρόνια, έτσι, στην κλινική. Τότε έχει προσθεθεί κάτι στις θεραπευτικές μας δυνατότητες ως αιματολόγων προς τη μαστοκυτάρωση? Ναι, βασικά έχει πάρει έγκριση, νομίζω, από το 17 και μετά ένα καινούριο φάρμακο, η Μιντοσταυρίνη. Ένας αναστολέας τυροσινικής κοινάσης που είναι στοχευμένη θεραπεία, δεν είναι χημειοθεραπεία όπως η κλαντριμπίνη. Έχουν ένδειξη και τα δύο φάρμακα με παρόμοια αποτελεσματικότητα. Απλά όταν χρειάζεσαι άμεσο debulking,
να μειώσεις το φορτίο της νόσου. Συνήθως προτιμάς τη χημειοθεραπεία από τη μητουσταυρίνη. Ευχαριστούμε, κυρία Ραπίδου. Δεν προέκυψε ερώτηση. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε.